Η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα χαράς, μια μέρα ενότητας, μια μέρα γιορτής για τη Λαμία και ολόκληρη τη Φθιώτιδα. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να καλωσορίσουμε και να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας στο Σεβασμιότατο Κύριο Σιμεών η ευλογία του Κυρίου να συνοδεύει τη μαντορία του, να τον φωτίζει και να τον προστατεύει. Σεβασμιότατε, ο ερχομός σας εγκαινιάζει μια νέα σελίδα για την Εκκλησία μας. Είστε ένας άνθρωπος νέος στην ηλικία, μορφωμένος, με βαθιές κοινωνικές ευαισθησίες και σημαντικό φιλανθρωπικό έργο. Σας συνοδεύει η πλούσια πνευματική σας πρίκα και μια μεγάλη φήμη, αφού είναι γνωστή η ευρεία και πολυεπίπεδη μόρφωσή σας. Και αν με την ευρημάθειά σας κερδίσατε το μυαλό μας, με την ευπροσιγορία σας, τη γλυκύτητα και την ευγένεια του χαρακτήρα σας, από την πρώτη στιγμή που σας γνωρίσαμε, κερδίσατε κυρίως τις καρδιές μας. Λαέ του Θεού ευλογημένε της Θεότιδας, της Ρούμελης, της Μακεδονίας, της Αττικής, όλης της Ελλάδος. Σας καλωσορίζω εγώ στη Θεότιδα. Δεν με καλωσορίζετε εσείς. Σας καλωσορίζω στην πόλη μας. Καλώς ήρθατε στη Λαμία. Καλώς ήρθατε στη Θεότιδα. Και να έρχεστε, μη μας ξεχνάτε. Να έρχεστε συχνά και τακτικά. Η Θεότιδα είναι σπίτι σας. Η Λαμία είναι σπίτι σας. Κάθε σπιθαμή του νομού μας και της Μητροπόλεως μας είναι δικό σας χώρος. Χώρος αγάπης, χώρος λεβεντιάς, χώρος φιλοπατρίας, χώρος προόδου, χώρος ευημερίας. Κύριε Δήμαρχε, πριν από 22 χρόνια, την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που εορτάζει ο καθεδρικός μας ναός, λίγους μήνες μετά την ενθρόνηση του προκατόχου μου, μακαριστού Μητροπολίτου Θεότιδος κυρού Νικολάου, έπαιρνα την ευχή του πατέρα μου και της μητέρας μου, που τη ζητώ και σήμερα, μέσα από την τηλεόραση, καθώς βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου και της ασθένειας. Έπαιρνα την ευχή τους και ερχόμουν εδώ στη Λαμία να ανάψω κερί στο ναό της Μητροπόλεως μας, να περάσω από την πλατεία Πάρκου για να παρουσιαστώ, γιατί με καλούσε η επίγεια πατρίδα να υπηρετήσω ως στρατιώτης της πατρίδος μας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου εδώ στη Λαμία. Έμεινα για λίγο εδώ, 6-7 μήνες, και μου δόθηκε η ευκαιρία να υπηρετήσω και να βρεθώ στο κέντρο, στη Στυλίδα, το λεγόμενο Αυλάκι, στην Ομβριακή, στο Δομοκό, σε όλες τις μονάδες. Και σήμερα έρχομαι πάλι, όμως ως στρατιώτης Ιησού Χριστού. Και σήμερα έρχομαι να υπηρετήσω την πατρίδα κάθε πατρίδας, που είναι η Εκκλησία. Και σήμερα έρχομαι την ευχή του πνευματικού μου πατέρα, μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου ημών κυρίου Ιερωνήμου. Εύχομαι την ευχή της μητέρας μου, Ιερά Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έρχομαι με την ευχή όλων σας ανεξαιρέτως, για να διακονήσω όχι ως έφεδρος, αλλά ως μόνιμος, ως ισόβιος, ως παντοτινός στρατιώτης και διάκονος της Εκκλησίας του Χριστού, σε αυτήν εδώ την έπαλξη της Ορθοδοξίας, την έπαλξη της πατρίδας, σε αυτήν την αληθινή ομορφιά της Ελλάδος μας. Εύχομαι να συμπορευθούμε μαζί. Κύριε Δήμαρχε, στο πρόσωπό σας καλώ όλους ανεξαιρέτως. Δεν λείπει κανένας από το προσκλητήριο. Για τα ωραία και τα μεγάλα δεν περισσεύει κανείς. Προχωράμε μαζί μπροστά για την αγάπη του Χριστού
και για την αγάπη του λαού του Θεού. Να είστε ευλογημένοι όλοι.